Με σύνθημα «Δεν σου ζητάμε κάτι που δεν μπορείς να δώσεις, σου ζητάμε με το αίμα σου το συνανθρωπό σου να σώσεις», τίμησε η Πάτρα την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Το κέντρο της πόλης απέκτησε ένα ακόμη σταθερό σημείο για όποιον επιθυμεί να αιμοδοτήσει. Η αίθουσα βρίσκεται στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Έχουμε ένα καθαρό κεντρικό χώρο δίπλα στον πολίτη, κατά τη θερινή περίοδο, έτσι ώστε όποιος θέλει να δώσει αίμα να εξυπηρετείται στο κέντρο της πόλης και να μην χρειάζεται να έρθει στο νοσοκομείο που δεν θέλει ή δεν μπορεί να επισκεφτεί κατά την περίοδο της πανδημίας. Στόχος είναι η διευκόλυνση των εθελοντών αιμοδοτών μέσα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης των Πατρών. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος πρέπει να τον κερδίσουμε. Ο πόλεμος του αίματος που καθημερινά ψάχνουμε να βρούμε αίμα. Η μόνη πηγή είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, άρα λοιπόν είναι ένας πόλεμος που είναι μόνο στο χέρι μας να κερδιθεί. Θέλω να πιστεύω ότι από αυτό το κάλεσμα που κάνουμε σήμερα θα ευαισθητοποιήσουμε σε ένα φιλόξενο χώρο και στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, θα μπορεί ο καθένας να δώσει αυτή τη φιάλη αίμα που μπορεί να δώσει. Πιο δυνατό μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε για την αναγκαιότητα του αίματος, για την αναγκαιότητα του κόσμου να προσέρχεται και να δίνει 10 λεπτά από το χρόνο του προκειμένου να μαζέψουμε όσο περισσότερες φιάλες αίματος γίνεται. Πρόκειται για άλλη μια δράση κοινωνικού χαρακτήρα στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει η 6η Υγειονομική Περιφέρεια με το Επιμελητήριο Αχαΐας υπό τον τίτλο «Συμμαχία για την Υγεία». Έχουμε ξεκινήσει μαζί με την 6η ΠΕ τη δράση «Συμμαχία για την Υγεία». Κάνουμε τα self-test, οργανώσαμε την αίθουσα αιμοδοσίας. Είναι μια δράση που ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και αφού τελειώσει το επίκαιρο θέμα του COVID και του υγειονομικού φαινομένου που υπάρχει στην περιοχή μας. Η αίθουσα αιμοδοσίας θα αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τους αιμοδότες, συμβάλλοντας έτσι στη διαδικασία συλλογής φιαλών αίματος που το καλοκαίρι δυσκολεύει εκ των πραγμάτων.